Καναχωτάνε, παρακαλώ, καλώ στο φίλο μου τον Τάκη. Καναχωτάνε, καλώ τον έχουμε από όλα. Να είσαι καιρό. Σε έπρεπε να προφέρει να σε πω ότι δεν τον έφερε στον κοντό μικρό. Έπρεπε να το φέρει από εδώ. Μορφή μια τσανάκα σε άφα για τη θέση, αλλά αυτή τη φορά δεν πέφτει πίσω. Θα πει τη σειρά τη τσανάκα, δεν παρασύρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσεί είστε ο Λασκαρίδης, εξφάσου ορμόμενο. Ναι, και σίγουρα. Το... Λασκαρίδη, Λασκαρούδε, το άγγελο, το άγγελο του Λασκαρίδη, του παλικάρι του μικρό. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Δημαρχείο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι θεσμός ο Δήμαρχος, αλλά το Δημαρχείο για σένα, κύριε Εμμανουηλίδη, που μπήκες μπροστά από όλους, το Δημαρχείο για σένα είναι γνωστός χώρος. Για όλους τους πολίτες, για όλους τους δημότες είναι το σπίτι τους, αλλά για σένα πώς είναι οικείος χώρος. Έτσι. Έτσι, έχουμε υπάρξει μαζί στο συνυπάρξει με τον Τάκη στο μπάγκο τον καλημέρα σας, στον μπάγκο του Δημοτικού Συμβούλου και έχω μόνο καλές αναμνήσεις. Αλλά να μην λέω πολλά, δεν κάνει να λέω πολλά και οι υπόλοιποι είναι εξαιρετικοί οι συμπολίτες και συμπατριώτες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Κατεβάσαμε ομάδα, κυρία Τσανάκα. Κατεβάσαμε ομάδα δυνατή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ναι, αλλά χάσαμε την Ισπανία χθες. Ναι, είναι, η Ισπανία πάντοτε είναι ο κακός δαίμονάς μας. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Βλέπετε, κρατάμε όλοι μας τους τόνους χαμηλά, χαμηλά την μπάλα, γιατί εκείνο που νοιαζόμαστε όλοι μας είναι το καλό της πατρίδας μας και για το δικό μας το καλό δεν το συζητούμε. Το καλό του τόπου μας, νομίζω ότι, καλημέρα σας κύριε συνάδελφε, το καλό του τόπου μας θα το εμπιστευθούμε σε καλά χέρια μετά τις εκλογές. Τα γνωρίζετε βέβαια τα προβλήματα του Δήμου, αλλά θα σας τα υπενθυμίσουμε μια φορά ακόμη και πραγματικά σε εσάς στηριζόμαστε να μας βοηθήσετε στις διεκδικήσεις μας. Το υπόλοιπο διάστημα αυτής της καινούργιας θητείας, εύχομαι, πιστεύω ότι θα είμαστε στο τιμόνι της πολιτείας. Είτε είστε, είτε δεν είστε, θα τρέξετε για τον τόπο και σας, τελείωσε. Κυρίως αυτό θέλω να πω, κυρία Δήμαρχε, ότι πια προτεραιότητα έχουν τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας. Έτσι. Και όχι πια με αμυντική διάθεση, αλλά με επιθετική. Έτσι. Προς το κέντρο, γιατί χρονίζοντα προβλήματα και χρονίζουσες προοπτικές, δεν έχουν βρει το βηματισμό τους. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι χάρηκα προχθές που άκουσα διαστόματος Τσίπρα προβλήματα της Καβάλας να τα αναφέρει και να υπόσχεται στον κόσμο της Καβάλας. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, γιατί άλλο να μιλάς γενικά στην Ελλάδα και άλλο να μιλάς σε έναν τόπο όπου τα συμφέροντα είναι σε όλους μας γνωστά, οι ανάγκες του τόπου είναι σε όλους μας γνωστές και δεν μπορείς να μας κοροϊδέψεις. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Και χαίρομαι για την επίσκεψη. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε και τις όποιες αντιπαραθέσεις. Γιατί επιτέλους πρέπει να αποκτήσουμε μια ενιαία φωνή για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Συμφωνώ πάρα πολύ. Για να μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε. Γιατί αλλιώς, όταν έχουμε εσωτερικές αντιπαλότητες, αντιπαραθέσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε. Οι αντιπαλότητες και οι αντιπαραθέσεις πρέπει να υπάρχουν στο επίπεδο της πολιτικής και της αντιπολίτευσης μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Βλέπετε ότι, δόξα τω Θεώ, το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας είναι πάρα πολύ καλό. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση και βέβαια πρέπει να υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος, αλλά οι προσωπικές σχέσεις δεν φύγονται, πρώτον, και δεύτερον, όλα γίνονται για το καλό του Δημότη. Έτσι, και του τόπου. Να υποθέσω ότι ήρθε ο Ηλίας πιο μπροστά και έφαγε όλα τα κεράσματα, γιατί η συνήθειά του ήταν... Θα μου επιτρέψεις να σου πω, ο Ηλίας είναι φίλος μου, μαζί μεγαλώσαμε δίπλα-δίπλα. Ως εκ τούτου αυτές οι σχέσεις όσο περνάει ο καιρός ενδυναμώνουν και δεν χαλάνε ποτέ. Λοιπόν, αυτό δεδομένο, τα κεράσματα... Ναι, με τρελάνει, με κάνουν δίαιτα, Τάκη. Με κάνουν δίαιτα και με τρελάναν στα ροδάκινα. Ως εκ τούτου δεν θα βρεις... Στο δικό σας τα ροδάκινα. Όχι μόνο, όχι. Στα εγώ ροδάκινα για να κάνω δίαιτα. Ναι, με κάνουν δίαιτα, λέει, για να γίνω όμορφη. Σας χαιρετώ, εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, καλό αγώνα και ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας.